26χρονος αγρότης θεωρούταν ένα από τα φαβορί του φετινού Survivor και ήταν αδιαμφισβήτητα ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του. Τι θα σπείρεις? Τώρα εδώ πέρα, ό,τι και να σπείρεις, δεν ξέρω άμα πιάσει τίποτα, άμα σπείρεις σε φυτό. Αλλά θα παλέψουμε να φάμε ό,τι βρούμε. Το Survivor δεν είναι για τα παιδιά της πόλης και τη διασύνη. Άφησε το χωριό του, το Ζευγολατιό Κορινθίας, τους γονείς του και τον αδελφό του και έφυγε με προορισμό τον Άγιο Δομήνικο και με στόχο το μεγάλο έπαθλο του τελικού, όπως μας δήλωνε λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Είχα δηλώσει αίτηση και αποφάσισα να πάω για το έπαθλο, ξεκάθαρα για το έπαθλο βασικά. Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες με το φαγητό και με αυτά, αλλά πάμε δυνατά, με δύναμη. Αυτό που έμεινε χαραγμένο στο μυαλό των τηλεθεατών από την παραμονή του στον Άγιο Δομήνικο ήταν φυσικά η φιλία του με τον James Καφετζή. Ποιον νιώθεις πιο κοντινό σε επίπεδο οικογένειας, εδώ. Το Τζέιμ. Έχεις καμιά αδερφή να μου δώσεις τίποτα? Σιγά μην δώσει ένα αδερφή μου στον αρχιβλάχο καουμπόι. Σε σένα, στον Τσόπανο Τραβόλτα, θα δώσει ένα αδερφή μου, είσαι σοβαρό? Ο Νίκος όταν την είδε σοκαρίστηκε, λέει πώς γίνεται αυτό το πλάσμα να είναι με ένα τέτοιο πράγμα. Μου λέει μετά είναι η πεντάμορφη και το τέρας. Η πρώην του James μάλλον θα είναι καμιά ξαδέρφη. Φύγε και μίσο μη γυρίζεις. Γεια σου παπά, παπά, φυλάκια ρουφιχτά. Σαν δύσκολο για μένα, έχω έρθει στο παιχνίδι με ένα στόχο και αλήθεια θέλω, θα προσπαθήσω να το φτάσω. Παράλληλα, συζητήθηκε τόσο εκτός όσο και εντός Άγιου Δομήνικου η τρυφερή φιλία του με την Άννα Μαρία Βέλη. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλα, βέβαια, μου έχουν λείψει οι καυγάδες μας. Το ότι είσαι δίπλα με τον Νίκο από την πρώτη μέρα. Χαδάκια και κοιμάστε και δίπλα-δίπλα το βράδυ. Τι σε κάνει ως προς τον Άγιο? Γιατί εσύ βγαίνεις η αθώα περιστέρα εδώ πέρα. Εγώ βγαίνω εδώ περιστέρα. Και μας βγαίνει ένα προφίλ ότι εσύ ξέρεις πολύ καλά τι σου γίνεται και τι συμβαίνει και σε μένα. Εγώ είμαι ο τρελός παρέα. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί, αν δεν υπάρχει ερωτική σχέση μέσα στο Survivor. Πολλές φορές υπήρξε πρωταγωνιστής εντάσεων και συγκρούσεων, ενώ κάποιοι από τους συμμετέχοντες του έριχναν τα βέλη τους με την πρώτη ευκαιρία. Εμείς πάμε με πάθος να πάρουμε το παιχνίδι και έχουμε μια Σοφία όλη την ώρα να κρινιάζει από πίσω. Θες να φανείς, τι θες να κάνεις, πες μου. Απαξιώνως απαντήσω, γιατί και αυτά που θέλω να σου πω πρέπει να τα καταλάβεις κιόλας. Ωραία, πες για ύπνο πες καλύτερα. Πες για ύπνο καλύτερα. Εντάξει, μα έτσι. Καταρχήν αυτή η ειρωνία που πετάς τώρα... Όπως μου φέρεσαι, σένα. Σου φέρομαι. Όταν ο James θέλει να πάρει το χρόνο του για να σκεφτεί, βγαίνει ο Νίκος και κάνει το φερέφωνο. Η πορεία της εξέλιξης του παιχνιδιού δεν με άφησε να δείξω αγωνιστικά μου εφόδια. Αυτό και όλος οφείλεται, βέβαια, στην αμέλεια του συμπαίκτη μου, του Νίκου. Άμα ήθελα να χτυπήσω τη Χριστίνα με αυτόν τον τρόπο, νομίζω θα ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος. Έχει έρθει πολλές φορές ο Σάκης και μου έχει πει ότι εσύ είσαι καλό παιδί, γιατί κάνεις παρέα με τον James, είναι κακό παιδί. Δεν συρωνεύομαι, μην μου κουνάς το κεφάλι γιατί το ξέρεις καλά. Δεν με κοιτάς καν στα μάτια και τι δεν συρωνεύομαι. Κοιτάξω, ψεύτης, εγώ στα μάτια τους κοιτάω. Φεύγοντας έτσι από το χθεσινό συμβούλιο, ο Σάκης βγαίνοντας έξω, με έλεγε: θα γυρίσεις στο χωριό σου, θα γελάει όλο το χωριό μαζί σου. Είσαι ένα τίποτα. Και κοίταμε στα μάτια. Κοίταμε στα μάτια. Θες με το που πήγαμε στην καλύβα, το ανέφερα και δεν είπα. Το μόνο που είπα ήταν ντροπή. Ό,τι πιο ανήθικο, ό,τι πιο ανήθικο έχω δει ήταν η συμφορία σου. Ό,τι πιο ανήθικο.